ποικιμία στην Κρήτη φέρνει δραματική μείωση του προϋπολογισμού του μεταφορικού ισοδύναμου για το νησί, καθώς από τα 22 εκατομμύρια ευρώ προϋπολογισμού τα προηγούμενα χρόνια θα μειωθεί σε μόλις 8 εκατομμύρια ευρώ, με το ποσοστό ενίσχυσης σε μόλις 20% από 60%. Δυστυχώς έχουμε και μια δυσάρεστη εξέλιξη για τον τόπο μας και θα πρέπει να το αναφέρουμε, με το μεταφορικό ισοδύναμο το οποίο μειώθηκε το ποσοστό που ελάμβανε η Κρήτη από το 60% στο 20%, και εκεί πέρα θα έχουμε μια τεράστια αύξηση του κόστους των μεταφορικών. Η αγροτική παραγωγή χωρίς στήριξη είναι κάτι που δεν μπορεί να επιζήσει. Το έχουν καταλάβει όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Η μοναδική που αδυνατεί να το καταλάβει και κάνει το παν για να μας κόψει τα πόδια και να μας καταστρέψει, βλέπω ότι είναι η Ελληνική. Δεν βλέπω κάτι αλλαγή σε κατεύθυνση να τουλάχιστον να διορθωθεί το μέτρο αυτό και να πάει τουλάχιστον στο σημείο που ήταν, να μην μπορεί να βελτιωθεί. Στην ουσία το χάνουμε, γιατί το να παίρνεις το 20% στο κόμιστρο είναι κοροϊδία. Υπάρχει μια άνηση μεταχείριση μεταξύ των νησιών και διερωτώμαστε γιατί αυτή η άνηση μεταχείριση. Βλέπουμε να συντελείται μια σοβαρή αποδυνάμωση των ωφελημάτων για τις κρητικές επιχειρήσεις. Στην πρόσκληση του μέτρου αναφέρεται ότι το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης σε κάθε παραστατικό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της επιλέξιμης αξίας, όταν στην προηγούμενη πρόσκληση για τις δαπάνες του 23 ήταν έως 60%. Είναι απαράδεκτο και άδικο για την οικονομία της Κρήτης, αφού ουσιαστικά μένει εκτός του μεταφορικού ισοδύναμου, δημιουργώντας μεγάλα θέματα σε όλο το φάσμα της οικονομίας του νησιού σε σχέση με άλλα νησιά, τονίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Η Κρήτη ουσιαστικά βγαίνει εκτός διαδικασίας και είναι μια μεγάλη αδικία. Είναι ένα πράγμα που πραγματικά θα δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στις επιχειρήσεις και στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Κρήτης. Συνάντηση με τους αρμόδιους υπουργούς επιδιώκει το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Κρήτης, το οποίο διαμαρτύρεται για τη ραγδαία μείωση για την Κρήτη του προϋπολογισμού και του ποσοστού επιδότησης στο μεταφορικό ισοδύναμο. Βλέπουμε μια άνηση μεταχείριση που αλλοιώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της Κρήτης, γεγονός το οποίο ανατρέπει εντελώς και τον επιχειρηματικό σχεδιασμό των δικαιούχων ως προς την κοστολόγηση των προϊόντων τους. Για όλα αυτά έχουμε ήδη ζητήσει στο προσεχές διάστημα συνάντηση με τους υπουργούς. Με κατάφορο τρόπο προσπαθεί η κυβέρνηση να βοηθήσει, αν θέλετε, την κεντρική οικονομία της Αθήνας και των μεγάλων επιχειρήσεων ενάντια των επιχειρήσεων και ενάντια της οικονομίας της Κρήτης. Επιστολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας απέστειλαν οι Αγροτικοί Σύλλογοι Σιτίας Ελλήνου Τυμπακίου και ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιερά Πέτρας, καλώντας τον αρμόδιο Υπουργό να ανασκευάσει άμεσα την επίμαχη απόφαση. Ήταν ίσως το μοναδικό εργαλείο που μας έδινε κάτι και μία όθηση. Εφόσον τώρα πετσοκόβεται και αυτό, η τύχη μας είναι πολύ κακή. Το μεταφορικό ισοδύναμο αποτελεί οικονομική ανάσα στις επιχειρήσεις, στον πρωτογενή τομέα και σε άλλους φορείς, οι οποίοι διεκδικούσαν την ένταξη κι άλλων κωδικών στο επίμαχο μέτρο. Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις ευνηδίασαν τον επιχειρηματικό και αγροτικό κόσμο, κάνοντας λόγο για άνηση συμπεριφορά της Κρήτης σε σχέση με τα υπόλοιπα νησιά της χώρας και σε μια εποχή που έχει αυξηθεί σημαντικά το κόστος παραγωγής. Με το που έφυγε ο κ. Πλαγιωτάκης και ήρθαν κάποιοι άλλοι υπουργοί στη θέση τους, δεν ξέρουμε τι άλλαξε. Άλλαξε η πολιτική της κυβέρνησης. Δεν θα το αφήσουμε έτσι αυτό να περάσει. Θα υπάρχουν αντιδράσεις γενικά και από τον αγροτικό κόσμο.